amici e amiche, ciao! Merhaba, kardasides! Το Καρντάσιδες είναι το ότι σε μανάλα. Είναι το άλλο. Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... και το εξωτερικό, την Ιταλία και την Τουρκία. Σήμερα, γιατί είναι το θέμα μας έτσι το πρώτο μισάωρο. Ναι, αλλά και όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, πραγματικά, αλλά και στο εξωτερικό, μέσα από το δορυφόρο. Η εκπομπή μου πίσω είναι και πάλι στον αέρα για μια ολόκληρη ώρα. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, γιατί η καλή μέρα λέει από το... πρωί φαίνεται. Οπότε νομίζω ότι η καλή μέρα για μας ξεκίνησε και έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Να πούμε που μπορείτε να μας βρείτε και που μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Είναι... θα στείλετε το mail σας στο mimoupispapakihiu.com. Και βεβαίως Αλέξανδρος Πετρίδης B στο Facebook και Μανώλας Πανού B, για να γίνουμε φίλοι, αλλά και βεβαίως εκεί να μας πείτε ό,τι θέλετε για την εκπομπή, τα θέματα τα οποία θέλετε να αναπτύξουμε στις επόμενες εκπομπές, για τις στήλες που έχουμε έτσι, αν το θέλεις, πρωτοποριακές, μοναδικές και που μας έχουν αντιγράψει πάρα πολλές άλλες εκπομπές πλέον. Εννοείται αλλά αυτό. Και βεβαίως για το ποιους καλεσμένους θέλετε να έχουμε τις ερχόμενες ημέρες, γιατί ο δικός σου λόγος παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτήν την εκπομπή. Όπως και σήμερα, τον καλεσμένο που έχουμε όμως το ζητήσατε πάρα πολλές φορές. Και τον πρώτο και τον δεύτερο. Εννοείται γιατί αυτό. Σήμερα η εκπομπή χωρίζεται σε δύο τμήματα. Έχει κατά βάση η πρώτη καλεσμένη, για να σας κάνω έτσι ένα γρήγορο ιστορικό. Η πρώτη καλεσμένη, την οποία έχουμε φιλοξενήσει εδώ και πραγματικά έγινε μεγάλος πανικός, ήρθε για να δώσει δώρο, για να μας διαφωτίσει ιταλικά, να μας μιλήσει για την ελληνοτουρκική φιλία, αλλά και επειδή ασχολείται και με το θέατρο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και στο εξωτερικό δει ακόμα περισσότερο, έχει να μας πει πάρα πολλά. Αμέσως μετά, μια γνήσια ηθοποιός, ένα παιδί ατίθασο, μια κατεργάρα γυναίκα, όπως πολλές φορές έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, με την καλή την έννοια. Που σήμερα και μια... δεν είναι και τόσο κατεργάρα, όχι, έχει σήμερα... έρθει με μια γλυκύτητα, με μια σήμερα, γλυκύτητα μια διαφορετική. Χάρη, μια άλλη. Αλλά βεβαίως, έχει αφήσει το ροκ στην το άκρη. Το ροκ στυλ το έχει αφήσει. Η μοναδική Ιωάννα Μπαλτσάκη θα είναι κοντά μας το δεύτερο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Τώρα όμως, αμίτσι και αμίκε, σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, η μοναδική Τίνα Ζωγοπούλου είναι κοντά μας, καθηγήτρια Ιταλικών, και μάλιστα έφερε και τρία δώρα, θα έλεγα. Το ένα είναι για μένα και την Εμμανουέλα. Αυτό ήθελες. Ναι. Το ένα είναι αυτό το καταπληκτικό και βιβλίο. Τρία μεγάλα δώρα. Γραμμάτικα Ιταλιάνα. Το, ήταν καλή προφορά μου. Πάρα πολύ καλή. Από την Τίνα Ζωγοπούλου, νέα έκδοση, αυτό εδώ ακριβώς, όπως το δείχνουμε και στην οθόνη σας, το οποίο το βρίσκεται ήδη παντού. Έτσι βεβαίως, δεν είναι. Βεβαίως. Είναι η νέα έκδοση, όταν λέμε. Είναι το παλιό καλό βιβλίο, το οποίο πούλησε 100.000 αντίτυπα και έμαθαν τουλάχιστον 100.000 Έλληνες τα ιταλικά με αυτό το βιβλίο. Διότι ας σκεφτούμε ότι τα βιβλία δανείζονται, φωτοτυπούνται δυστυχώς. Ίσως είναι και 150.000, δεν ξέρω. Σκέφτηκα να το πειράξω, να το βελτιώσω και το πείραξα πολύ. Είναι πιο ενημερωμένο, πάντα εύκολο και φιλικό, αναλυτικό και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι για μία ακόμη 20ετία θα μάθουν πάρα πολλοί Έλληνες τα ιταλικά με αυτό το βιβλίο. Χτες το βράδυ έλαβα ένα μήνυμα στο Facebook από κάποια παλιά μας μαθήτρια, η οποία σπούδασε στην Ιταλία, χειρουργός. Μου λέει, είναι το κόκκινο βιβλίο που ακόμη στέκεται αγέροχα μέσα στα ιατρικά μου βιβλία. Ξέρεις πως είναι, όπως το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού κτλ. Και με συγκινεί γιατί μου θυμίζει τα χρόνια της αθώας. Τίνα μου, κάποιος που θέλει να ξεκινήσει πριν πάει σε κάποιο φροντιστήριο, πριν έρθει σε σένα, αν πάρει αυτό το βιβλίο θα τον βοηθήσει πολύ. Λειτουργεί και για αυτοδίδακτους. Βεβαίως χρειάζεται και ο καθηγητής. Εννοείται ότι χρειάζεται, αλλά μπορείς να, μπορεί περιέχει να το πάρει. Όλη την γραμματική με εξηγήσεις στα ελληνικά, με παραδείγματα από την καθημερινή γλώσσα που μιλιέται και γράφεται, όχι πράγματα ντεμοντέ, με πίνακες, σχήματα. Εγώ ξέρω τι θέλω να πούμε τώρα. Τι να πούμε. Θέλω να πούμε για τα δύο πάρα πολύ μεγάλα δώρα που μας έχει που φέρει. Που δίνουμε στην εκπομπή σήμερα. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει από αυτή τη στιγμή στο 3816559 θα έχει μια υποτροφία για όλη τη χρονιά αξίας 1.000 ευρώ. Πολύ και ωραία. Και όλοι οι άλλοι, όλοι οι φίλοι της εκπομπής, από όλη την και Ελλάδα, να τηλεφωνήσουν και να πούν ότι είμαστε από τον Αλέξανδρο και την Εμμανουέλα, θα έχουν ένα μήνα δωρεάν φίτηση στο σχολείο. Ο μήνας σημαίνει ότι κερδίζουν από 100 ευρώ μέχρι 160, ανάλογα τα δίδακτρα και τη γλώσσα και το επίπεδο. Άρα, επειδή αυτή η εκπομπή δίνει super wow δώρα, 2, 10, 38, 16, 5, 5, 9.
εκπαιδευτική εκπομπή. Βεβαίως, για να σας μάθουμε να μιλάτε πολύ καλά ιταλικά, γιατί είναι πλέον μέσα στη ζωή μας. Ένας, ο πρώτος σούπερ τυχερός, μία υποτροφία για ένα ολόκληρο έτος εντελώς δωρεάν φοιτηση και εκμάθηση των Ιταλικών. Και όχι και, μόνο, ισχύει και για τα τουρκικά και τα ισπανικά μας. Βεβαίως. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και για όλοι οι άλλοι που θα τηλεφωνήσετε, τον πρώτο μήνα δωρεάν από την Τίνα Ζωγοπούλου, σε συνεργασία πάντοτε με την εκπομπή μου πεις, αρκεί να πείτε στο 3816559 ότι παίρνουμε από την εκπομπή «Μη μου πεις». Η Τίνα Ζωγοπούλου... Non me lo dire, που λέμε στα ιταλικά. Non me lo dire. Δε με, λέει ο Τούρκος. Μη μου λες. Non me lo dire. Η εκπομπή μας, «Μη μου πεις». Non me lo dire. Non me lo dire, λοιπόν, θα πείτε και αυτό εκεί τελειώνει. Βέβαια, και τουρκικά. Δε με. Δεν είναι απλά που είναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Τίνα Ζωγοπούλου μας έχει φέρει και έτσι ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό. Θέλω να μιλήσουμε πέραν από, από το σχολείο σου και από τα ιταλικά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την ελληνοτουρκική φιλία που το καλοκαίρι που μας πέρασε βρέθηκε στην Τουρκία. Βεβαίως. Και θέλω να πεις το σκοπό για τον οποίο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν πήγα για δουλειές, ας το πούμε, για τα εκπαιδευτικά. Εκπαιδευτικά ή τα εκδοτικά. Προσωπική... Πήγα όχι για τουρισμό, όχι ως τουρίστρια, να χρησιμοποιήσω την ελληνική λέξη, ως περιηγήτρια. Ως περιηγήτρια, περιηγήθηκα, έκανα ένα ωραίο διπορικό σε πολύ όλη την Ιωνία. Από το Αϊβαλή, εκεί βρήκα πάρα πολλούς τουρκοκριτικούς. Και βλέπουμε και φωτογραφίες, θέλω λίγο να μας... Αυτό είναι το Γλέντι, το δεύτερο φεστιβάλ που έγινε ελληνοτουρκικής φιλίας, το Καραμπουρούν, αυτό που λένε Καραμπουρνάκι. Όλα αυτά είναι παλιά χωριά που έμεναν Έλληνες, που ήρθαν στην Ελλάδα το 22 με την ανταλλαγή των πληθυσμών και κατοικούνται από τους μουσουλμάνους που ήρθαν από την Κρήτη, από την Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ συγκίνηση, θυμούνται τα ελληνικά. Μιλούν τα ελληνικά, τα τουρκοκριτικά, για να τα καταλάβεις πρέπει να ξέρεις αρχαία, πρέπει να ξέρεις τουρκικά, πρέπει να είσαι και λίγο υποψιασμένος, δηλαδή σου λέει θα σε πέψω ταχιά με τον αραμπά, θα σε πέψω ταχιά, πέμπο. Σημαίνει θα σε πάω, θα σε πάω, πομπή, θα σε πάω, ταχιά είναι το αύριο με τον αραμπά. Α, είναι όλα μία μίξη είναι, ναι, αυτή. Πάντως νομίζω ότι από ό,τι βλέπουμε τις φωτογραφίες ότι πρέπει να πέρασες καταπληκτικά. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι το συνέστημα το οποίο νιώθει. Είναι και φίλοι που έκαναν τα καλοκαιρινά τμήματα στην Αντάλια. Του χρόνου θα έρθετε μαζί μου στην Αντάλια. Καλοκαιρινά τμήματα και για την εκμάθηση της τουρκικής, τα διοργανώνει το Πανεπιστήμιο ΤΟΜΕΡ της Άγκυρας, αλλά έχουμε και μπάνιο και φαγητό και διασκέδαση και activities. Activities. Και τα χαμάμ τα ωραία. Για 15 μέρες και εναλλάσσονται μαθητές από όλο τον κόσμο. Πόσο σημαντικά είναι τα συναισθήματα τα οποία περνάνε μέσα από την ψυχή σου, από τον εαυτό σου τον ίδιο με την ελληνοτουρκική φιλία και μάλιστα όταν βλέπεις ότι είναι φιλικό και εκπαιδευτικό. Το ραντεβού σας, ας πούμε, και έχετε μία βάση. Εκείνοι προσπαθούν να μάθουν λίγα ελληνικά. Εμείς υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Υπάρχει μεγάλο. Βεβαίως. Είναι αυτό που λέμε σαν τα περίεργα παιδιά και οι δύο λαοί κοιτάζουμε πίσω από την κουρτίνα να δούμε και να ανακαλύψουμε το απαγορευμένο. Ποιος είναι ο άλλος, Εντάξει, θέλω να πω ότι στη Σμύρνη έχει ανοίξει η πρώτη ελληνική επιχείρηση που άνοιξαν δύο δαιμόνιοι χιώτες και λέγεται νησί Χίος Σακζαντας. Η Χίος λέγεται Σακζ, δηλαδή Μαστίχα. Είναι η Μαστίχα, το νησί Μαστίχα. Και τι λοιπόν, πουλάει. Εκεί έχουμε πολλά γλυκά και άλλα προϊόντα της Μαστίχας. Μαστίχα, Χίο, πουλάει. Πίνουν όλοι φραπέ, έχει γίνει μόδα φραπέ στην Τουρκία. Βεβαίως. Και τι άλλο τρώμε. Που έχει εξαφανιστεί λιγάκι από την Ελλάδα. Έχει γίνει μόδα που έχει εξαφανιστεί. Δεν θα το ξέρω. Ξέρετε, είστε πιο νέοι, το υποβρύχιο. Όλοι τρώνε και πίνουν το υποβρύχιο. Βέβαια, εγώ αυτό το θυμάμαι από τον παππού μου και από την γιαγιά μου.